Και αντί, όπως θα πίστευε κανένας, το τοπίο να έχει ξεκαθαρίσει και να βλέπουμε όλοι το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά, τα ερωτήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Πάμε στη σωστή πορεία? Είναι η σωστή συνταγή? Είναι οι σωστές πολιτικές? Θα τα καταφέρουμε εν τέλει? Ερωτήματα εύλογα, τα οποία χρειάζονται απαντήσεις καθαρές, απαντήσεις που πείθουν καταρχάς τον Έλληνα πολίτη, αλλά και τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τις διεθνείς αγορές. Τις ίδιες απαντήσεις, γιατί είναι προφανές δεν μπορεί να απαντάς Α στην Ελλάδα και Β στο εξωτερικό. Απαντήσεις που να πείθουν ότι η Ελλάδα έχει διανύσει δρόμο, έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της, αλλά είναι στη σωστή πορεία. Απαντήσεις που εξηγούν πώς θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, τη δυσπιστία που εξακολουθεί να υπάρχει, τα αιτήματα να πολλαπλασιάσουμε την προσπάθεια για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε ανάπτυξη στη χώρα, να ξαναβγούμε στις διεθνείς αγορές και να συνεχίσουμε το μεγάλο νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών που ξεκίνησε από την αρχή της ανάληψης της ευθύνης διακυβέρνησης από την κυβέρνηση της οποίας ηγείται ο Γιώργος Παπανδρέου. Χθες ο Πρωθυπουργός έδωσε ένα πολύ σαφέ στίγμα και το τι έχει γίνει αυτό το χρόνο, αλλά και ποια είναι τα επόμενα βήματά μας. Εγώ θα ήθελα να πάρω ορισμένα σημεία από αυτά, να μιλήσω για το χρόνο που πέρασε και να αναφερθώ ακόμη περισσότερο στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και στο πώς σκοπεύουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Το 2010 η χώρα έκανε κάτι το απολύτως πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά χρονικά. Κατάφερε να μειώσει το έλλειμμά της κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Σε όρους διαρθρωτικού πρωτογενούς ελλείμματος, αυτή η μείωση είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Είναι 7,2 μονάδες. Από περίπου 10% ως προς το διαρθρωτικό πρωτογενές έλλειμμα, σε κάτω από 3%. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Είναι προφανές ότι όταν κάνεις μια παρόμοια δημοσιονομική προσαρμογή, την κάνεις με δύσκολα μέτρα. Και την κάνεις σε ένα περιβάλλον το οποίο από τη φύση τους δεν μπορεί να είναι παρά ηφαισιακό. Αυτή λοιπόν η δύσκολη δημοσιονομική προσαρμογή έγινε με μια αύξηση, με μια μείωση των πρωτογενών δαπανών κατά περίπου 3 μονάδες ένα χρόνο και με μια αύξηση των εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά περίπου 2 μονάδες. Αυτό εν μέσω ύφεσης. Και αυτό είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μιλούν για τα έσοδα και την υστέρησή τους. Το 2010 καταφέραμε να αντιστρέψουμε μια πτωτική πορεία των δημοσίων εσόδων που διαρκούσε πολλά χρόνια και να τα αυξήσουμε κατά 2 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, παρά το γεγονός ότι ήμασταν σε μια πολύ βαθιά ύφεση, με αυτό που όλοι ξέρουμε ότι σημαίνει για τα έσοδα του κράτους. Τέτοιου είδους δραστικές αλλαγές προφανώς βασίζονται σε δύσκολες αποφάσεις και σε πολύ μεγάλες θυσίες. Και ο ελληνικός λαός το 2010, οι Έλληνες πολίτες, υπέστησαν θυσίες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είδαν τις ονομαστικές τους αποδοχές να μειώνονται μέχρι και 15% και για κάποιες κατηγορίες ακόμη περισσότερο. Οι συνταξιούχοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα είδαν τις συντάξεις τους να μειώνονται κατά 10%. Οι εργαζόμενοι στις δημόσιες επιχειρήσεις είδαν μειώσεις αποδοχών που ξεπέρασαν το 20%. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων το δημόσιο, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό, ούτε καν μέσα στη χώρα μας, πόσο μάλλον στο εξωτερικό, από πλευράς συμβάσεων ορισμένου χρόνου μειώθηκε κατά 30.000 και συνολικά κατά 80.000 άτομα. 10% του συνόλου των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα το 2010, λιγότερο από το προηγούμενο χρόνο. Παρόμοιες αλλαγές έγιναν σε πολλούς τομείς. Τεράστιες μειώσεις στη φαρμακευτική δαπάνη και στη δαπάνη στον χώρο της υγείας.
ένας σοβαρός εξορθολογισμός στις κοινωνικές δαπάνες. Αυξήσεις αναπόφευκτες σε έμεσους φόρους της τάξης του 20% με το ΦΠΑ να ανεβαίνει 4 μονάδες και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης πάνω από 30%. Αναγκαίες, αναπόφευκτες, δραστικές αποφάσεις τις οποίες αναγκαστήκαμε να πάρουμε γιατί μια χώρα δεν μπορεί να πορεύεται με ένα έλλειμμα 15,5%. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να δαπανά 36 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από όσα έχει. Γιατί αυτή ήταν η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα το τέλος του 2009. Και δίπλα σε αυτήν και η αδυναμία να χρηματοδοτήσει βέβαια το μεγάλο χρέος, το οποίο βεβαίως όσο δεν μειώνει το έλλειμμα, συνεχίζει να αυξάνεται. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για το χρέος, σαν να είναι κάτι διαφορετικό από την συσσόρευση των ελλείμματων. Όσο αργείς να μειώσει τα ελλείμματα, το χρέος σου μεγαλώνει. Όσο δεν δημιουργήσεις πρωτογενή πλεονάσματα, δεν μπορείς να αρχίσεις να ελέγχεις το χρέος. Αν όμως η δουλειά μας πέρσι και φέτος μέχρι σήμερα σταματούσε απλώς σε μια προσπάθεια μείωσης δαπανών και αύξησης των εισόδων, τότε δικαίως θα μπορούσε κανένας να μας πει ότι είναι μια κοντόφθαλμη προσέγγιση. Αντί γι' αυτό ανοίξαμε μια σειρά από πολύ μεγάλα μέτωπα αλλαγών. Ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε γρήγορα, πριν μάλιστα τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έχει γνωρίσει η χώρα. Στην πράξη, μειώνοντας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το κόστος στον προϋπολογισμό με ορίζοντα το 2060. Με ριζικές αλλαγές, οι οποίες δίνουν στο σύστημα βιωσιμότητα και εγγυώνται ότι στο μέλλον θα μπορούμε να συνεχίζουμε να πληρώνουμε συντάξεις. Ξεκινήσαμε νωρίς μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο καταρτίζεται, υλοποιείται, παρακολουθείται, ελέγχεται ο προϋπολογισμός του κράτους. Γιατί είναι προφανές ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία είναι αδιανόητο το κράτος να ανακαλύπτει εκ των υστέρων τεράστια ελλείμματα. Είναι αδιανόητο το να έρχεται να είναι υποχρεωμένο να καλύπτει οφειλές πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 5, 6 και 7 χρόνια. Ένα λοιπόν καινούριο σύστημα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και το οποίο εμπεριέχει και τη λογική της μεσοπρόθεσμης, του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού που είναι το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο για το οποίο θα μιλήσω σε λίγο. Ταυτόχρονα, αρχίσαμε την απαραίτητη πολύ μεγάλη αλλαγή στο φορολογικό μας σύστημα. Πολλές φορές έχω ακούσει μια κριτική που λέει «Μα έχετε φέρει 10 φορολογικά νομοσχέδια. Η χώρα χρειάζεται σταθερό φορολογικό σύστημα». Βεβαίως. Αλλά δεν υπάρχει καμία χώρα στην οποία έχει αλλάξει κανένας εκ βάθρων το φορολογικό σύστημα χωρίς να φέρει νομοσχέδια, χωρίς να φέρει τα πάνω κάτω στις διοικητικές του υπηρεσίες, χωρίς να αλλάξει την όλη φιλοσοφία. Αυτό ξεκινήσαμε, αυτό επιχειρούμε να κάνουμε. Είμαστε στη μέση μιας προσπάθειας που όλοι ξέρουν ότι παντού, όπου έχει επιχειρηθεί, δεν παίρνει ποτέ λιγότερο από 2 χρόνια. Αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο φορολογείται ο πολίτης, ελαφραίνοντας στα χαμηλά εισοδήματα, γιατί αυτό κάναμε το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο, με υψηλότερους συντελεστές φορολογίας εκεί όπου υπάρχει πλούτος, με αλλαγές ώστε να φορολογείται ο πραγματικός πλούτος και όχι η συνήθις ύποπτη, με αλλαγές για να μπορέσουμε επιτέλους να αρχίσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το μείζον κοινωνικό ζήτημα της φοροδιαφυγής, με ένα τριετές πλαίσιο το οποίο παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, με έργο πια πίσω μας, και έργο που δείχνει, όπως και η προχθεσινή σύλληψη υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά με το νέο πλαίσιο νόμου, στο οποίο τιμωρείται ως κακούργημα παρόμοιες συμπεριφορές από το πρώτο ευρώ, έτσι ώστε να μην στερεί η απονομή της και να μην δίνεται δυνατότητα στο φορολογούμενο ο οποίος φοροδιαφεύγει να κρύβεται πίσω από ένα αργόσυρτο εν τέλει και άδικο
σύστημα και με μία σειρά από αλλαγές στο μηχανισμό, τις οποίες έχουμε ξεκινήσει και οι οποίες θα υλοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια αυτού του έτους. Προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν τον τρόπο στον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Αλλαγές στην αγορά εργασίας για να γίνει πιο ευέλικτη, αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τη δυνατότητα να ιδρύεται επιχείρηση σε μία μέρα, αλλαγές που απελευθερώνουν το δυναμικό της χώρας, όπως το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Εδώ θα σταθώ για λίγο. Γιατί ακούω, διαβάζω, δεν τα ανοίξατε, τα μισανοίξατε. Φοβούμαι ότι όσοι γράφουν παρόμοιες αναλύσεις δεν έχουν καταλάβει το νομοσχέδιο το οποίο έχει περάσει. Το νομοσχέδιο αυτό έρονται όλοι οι περιορισμοί από 1η Ιουλίου του 2011, μετά δηλαδή από μία μεταβατική περίοδο 4 μηνών. Δεν απαιτούνται ούτε υπουργικές αποφάσεις, ούτε προεδρικά διατάγματα για να αρθούν οι περιορισμοί σε πάνω από 150 επαγγέλματα. Αυτό είναι και η μαγεία της απλότητας αυτού του νόμου. Ότι από 1η Ιουλίου έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί και μπορεί ο καθένας να εξασκήσει το επάγγελμά του χωρίς την πληθώρα των περιορισμών που υπήρχαν. Και τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιοποιήσει τη λίστα αυτών των επαγγελμάτων τα οποία αφορά αυτή η τεράστια αλλαγή η οποία έχει γίνει. Βάλαμε θεσμούς διαφάνειας που για πρώτη φορά έχει δει η ελληνική δημόσια διοίκηση. Από το 1ο ευρώ ο πολίτης γνωρίζει πια πού πηγαίνουν τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Έτσι ανακαλύπτουμε, για παράδειγμα, πόσο ξοδεύει κάθε Υπουργείο σε καφέδες, μεταξύ άλλων. Αλλά πιο σοβαρά, ανακαλύπτουμε και το πού ακριβώς και πότε διατίθενται πόροι. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για το δημόσιο έλεγχο και για την κοινωνική λογοδοσία. Μετά από όλα αυτά, πού βρισκόμαστε? Μετά από όλα αυτά, μπορεί κανένας να δει την οικονομία και να παρατηρήσει ότι αρχίζει και ανταποκρίνεται. Πριν από μερικές μέρες, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ανεξάρτητη πια και με τα στοιχεία της πλήρως επικυρωμένα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ανακοίνωσε τα στοιχεία της οικονομίας για το 1ο τρίμηνο του 2011. Είχαμε για πρώτη φορά αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,8% μετά από σχεδόν 9 τρίμηνα μείωσης. Για την ακρίβεια είχαμε 4 αρνητικά τρίμηνα, ένα θετικό, 4 αρνητικά και τώρα πάλι για πρώτη φορά θετικό. Ταυτόχρονα μάθαμε ότι η ύφεση το 2010 ήταν χειρότερη από όσοι νομίζαμε, αλλά περίπου κοντά σε αυτό που νομίζαμε. Είχαμε απολογίσει 4, ήταν τελικά 4,35, αλλά μάθαμε ταυτοχρόνως ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2011 ήταν ένα τρίμηνο βαθύτατης ύφεσης, μείον 7,5. Και τώρα αρχίζουμε και βγαίνουμε από αυτή την πολύ βαθιά ύφεση και πήγαμε το 1ο τρίμηνο του 2011 στο μείον 4,8, συγκρίνοντας με το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτου. Άρα, τρίμηνο με τρίμηνο έχουμε μία αύξηση, η ύφεση ριχαίνει και πλέον είμαστε και λίγο πιο μπροστά από εκεί που υπολογίζαμε να είμαστε. Το Υπουργείο Οικονομικών είχε προβλέψει ότι παρόμοια αύξηση του ΑΕΠ θα είχαμε το επόμενο τρίμηνο, όχι το 1ο τρίμηνο. Άρα είναι μια θετική έκπληξη, η οποία στηρίζεται και υποστηρίζεται από μια πραγματικά εξαιρετικά ενθαρρυντική αύξηση των εξαγωγών, συν 35% κατά μέσο μηνιαίο όρο τα τελευταία 2 τρίμηνα, από μια, από ό,τι φαίνεται, πολύ καλή τουριστική σεζόν και από μια δειλή ανάκαμψη της εμπιστοσύνης στην οικονομία από επενδυτές και καταναλωτές. Περάσαμε τα δύσκολα? Προφανώς όχι. Η οικονομία εξακολούθησε να είναι σε βαθιά ύφεση. Και έχω απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι πολλές φορές όταν κανένας αναφέρεται σε αυτά τα μακροοικονομικά στοιχεία, αυτά ηχούν ρηχά στον άνθρωπο ο οποίος έχασε μόλις τη δουλειά του, στον επιχειρηματία ο οποίος αγωνίζεται να κρατήσει το μαγαζί, την επιχείρησή του ανοιχτή, και στην οικογένεια η οποία δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα, γιατί μειώθηκαν οι αποδοχές της, γιατί έχουν αυξηθεί οι φόροι. Όμως όποιος πίστευε και πιστεύει και όποιος επιχειρεί να πει στον ελληνικό λαό
ότι είναι δυνατόν μια οικονομία, ξεκινώντας με το είδος, το ύψος των ελλειμμάτων που έχει, να επανέλθει σε μια φυσιολογική πορεία, χωρίς δυσκολίες, χωρίς πόνο και χωρίς θυσίες, νομίζω υποτιμά την νοημοσύνη όλων μας. Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο. Δεν έχουμε μπροστά μας το δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Όμως, πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση και τα αποτελέσματα αρχίζουν και φαίνονται. Το ερώτημα λοιπόν τώρα που τίθεται είναι, εάν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ανησυχούν οι εταίροι, γιατί οι αγορές δεν πείθονται. Εδώ πρέπει να σταθούμε για λίγο, γιατί το ερώτημα είναι σωστό και πρέπει να το απαντήσουμε πιστικά. Καταρχάς, όλοι από τις αγορές μέχρι τους εταίρους μας, τους πολίτες, αν θέλετε και το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, συνειδητοποιεί αργά αλλά σταθερά τη δυσκολία του εγχειρήματος. Το πόσο μεγάλο είναι αυτό το project τελικά, το πόσο πολύπλοκο είναι και το πόσο δύσκολο να το φέρει σε πέρας με τη συγκεκριμένη δημόσια διοίκηση που έχει τις γνωστές αγκυλώσεις, με τις ελλείψεις προσωπικού εκεί που χρειάζεται για να φέρει σε πέρας δύσκολα προγράμματα, με τις καθυστερήσεις που πάντα υπάρχουν σε τέτοιου είδους πολύπλοκα προγράμματα. Ταυτόχρονα όμως, δεν πρέπει να υποτιμούμε και δεν πρέπει να αφήνουμε έξω από τη συζήτησή μας και το γεγονός ότι κινούμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο έχει γίνει πιο αρνητικό από ό,τι ήταν στην αρχή. Αν ανατρέξετε λίγο προς τα πίσω, θα θυμηθείτε ότι μερικούς μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, γύρω στην περίοδο του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, τα περίφημα spreads, η διαφορά των ελληνικών επιτοκίων από τα γερμανικά, είχαν μια κατακόρυφη πτώση. Μέσα σε 40 μέρες μειώθηκαν περίπου τις 350 μονάδες. Απόδειξη ότι πηγαίναμε σωστή κατεύθυνση. Απόδειξη ότι υπήρχε σιγά σιγά μια αναγνώριση ότι αποδίδει. Μετά από αυτό, είχαμε τη διεύρυνση της κρίσης πέρα από την Ελλάδα σε άλλες χώρες. Είχαμε την Ιρλανδία, είχαμε στο βάθος το πρόβλημα της Πορτογαλίας και είχαμε και ευρωπαϊκές αποφάσεις, οι οποίες, ενώ ήταν σωστές, αποφάσεις για το πώς θα φτιάξει κανένας ένα μόνιμο μηχανισμό στήριξης μετά το 2013, στο οποίο να συμμετέχουν και οι ιδιώτες επενδυτές, αναλαμβάνοντας και αυτοί ρίσκο, στη σωστή κατεύθυνση αποφάσεις, δημιούργησαν όμως λάθος κίνητρα για τους ιδιώτες επενδυτές, για τους οποίους το ρίσκο επένδυσης στα ελληνικά ομόλογα μεγάλωσε, αντί να μικρύνει, και αυτό παρά το γεγονός ότι στην πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πάρθηκαν γενναίες αποφάσεις στήριξης Ελλάδας, όπως η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να είμαι πιο ακριβής, των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ευρωζώνης, και ταυτόχρονα η μείωση του επιτοκίου. Κινούμαστε λοιπόν σε ένα διεθνές περιβάλλον, το οποίο είναι ρευστό, πολύπλοκο, και πάμε απέναντι στον άνεμο. Και προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε την αξιοπιστία της χώρας, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όπως δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές στο εσωτερικό, έτσι δεν υπάρχουν και κάποια μαγικά σενάρια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους που θα βγάλουν την Ελλάδα από το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα της χώρας είναι βαθύτατα διαρθρωτικό και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσει. Έχει να κάνει με ένα δημόσιο τομέα ο οποίος δεν είναι παραγωγικός και σε σχέση με αυτά τα οποία αποδίδει στον Έλληνα πολίτη είναι πολύ μεγάλος. Έχει να κάνει με δομές οι οποίες δεν λειτουργούν. Έχει να κάνει και με ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο απέχει πολύ από το να είναι όπως είναι τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Και ταυτόχρονα με ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο δεν αποδίδει στον πολίτη αυτά που θα έπρεπε. Γιατί ενώ ξοδεύει περίπου όσο ξοδεύουν και στο μέσο ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρόλα αυτά καταφέρει να μειώσει κατά πολύ λίγο τα ποσοστά φτώχειας στη χώρα πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Το έργο λοιπόν είναι τεράστιο. Και το ερώτημα το οποίο
επιχειρεί να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση, στο οποίο επιχειρεί να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση, το ερώτημα το οποίο τοποθετήθηκε χθες ο Πρωθυπουργός, έχει να κάνει με το ποια είναι τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματά μας λοιπόν είναι τα εξής. Καταρχάς, είναι προφανές ότι παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση, δεν μπορεί να υπάρξει χαλάρωση δημοσιονομικής προσπάθειας. Είναι προφανές ότι δεδομένου του γεγονότος του 2010 τελικά καταλήξαμε σε ένα έλλειμμα μεγαλύτερο από αυτό το οποίο προβλέπαμε, είναι απαραίτητο να κάνουμε όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για να παραμείνουμε το 2011 στο στόχο που έχουμε θέσει, δηλαδή να μειωθεί το έλλειμμα στο 7,5% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι αφού συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρεμβάσεις από την πλευρά της μείωσης των δαπανών και της αύξησης των εσόδων. Παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα είναι εύκολες, θα είναι όμως όσο πιο δίκαιες και αποτελεσματικές γίνεται. Δίκαιες απέναντι στον πολίτη ο οποίος κλήθηκε να κάνει θυσίες και άρα δεν θα έχουν οριζόντιες μειώσεις σε μισθούς ή οριζόντιες μειώσεις σε συντάξεις, ούτε αυξήσεις συντελεστών ΦΠΑ, όμως ταυτόχρονα παρεμβάσεις οι οποίες θα είναι έτσι δομημένες ώστε όσο το δυνατόν να μην εμποδίσουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας η οποία συνεχίζεται. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο είναι η παρουσίαση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού μας πλαισίου. Είναι προφανές ότι το μεγάλο ζητούμενο στη χώρα είναι η ανάπτυξη. Είναι να ξαναβρούμε γρήγορα τους ρυθμούς ανάπτυξης. Αλλά ανάπτυξη σημαίνει να μπορέσεις να διθασεύσεις τα ελλείμματά σου. Γιατί η ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Η ανάπτυξη θέλει πόρους. Οι πόροι θέλουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις θέλουν χρηματοδότηση. Και η χρηματοδότηση θέλει εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη σημαίνει να πιστέψουν αυτοί που σε χρηματοδοτούν, εγχώρια και από το εξωτερικό, ότι πας στη σωστή κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση θα καταθέσει σε ένα δημόσιο διάλογο και στη συνέχεια στη Βουλή ένα μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο έχει σαν στόχο να μειώσει το έλλειμμα κάτω από το 3% μέχρι το 2014 και να πλησιάσει το 1% έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2015. Αυτό σημαίνει παρεμβάσεις περίπου της τάξης των 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των διορθωτικών παρεμβάσεων για το 2011. Είναι μια τεράστια προσπάθεια που πρώτη φορά γίνεται στη χώρα. Είναι μια προσπάθεια όπου δεν βάζουμε απλώς κάποιους στόχους και λέμε περίπου έτσι θα το κάνουμε, αλλά μια προσπάθεια που όπως θα φανεί υποστηρίζεται πλήρως από κοστολογημένες παρεμβάσεις με απόλυτη διαφάνεια και εξειδίκευση στο τι και πότε επιχειρούμε να κάνουμε. Παρεμβάσεις οι οποίες θα είναι κυρίως από την πλευρά της συγκράτησης δαπανών. Θα έχουν να κάνουν με τον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης του δημοσίου, η οποία ξέφυγε τελείως τα τελευταία χρόνια. Τα επόμενα, την περίοδο του προγράμματος, τα επόμενα 4 χρόνια, ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα, θα μειωθεί κατά 150.000 άτομα. Είναι μία μείωση της τάξης του 20% πάνω στο συνολική φετινή μείωση κατά περίπου 10%. Αυτή η μείωση θα γίνει μέσα από το να μην προσλαμβάνει κανένας παρά ελάχιστο προσωπικό για τις αποχωρήσεις που έχει. Θα γίνει μέσα από τη μείωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Θα γίνει μέσα από μια προσπάθεια εθελούσιας αποχώρησης. Όμως, ταυτόχρονα, δεν μπορούμε πια να προχωρήσουμε χωρίς να σκεφτόμαστε και το γεγονός ότι όταν κλείνουν, συρρυκνώνονται, συγχωνεύονται δημόσιοι οργανισμοί, μπορεί να υπάρξουν και απολύσεις. Είναι προφανές ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Αλλά είναι εξίσου προφανές ότι η λογική των αυτομάτων μετατάξεων όταν κλείνει ο οργανισμός ή όταν συρρυκνώνεται ή όταν συγχωνεύεται δεν μπορεί πια να αποδώσει. Θα υπάρξει λοιπόν μια
προσπάθεια αξιολόγησης, απορρόφησης του προσωπικού που χρειάζεται, αλλά μόνο του προσωπικού το οποίο χρειάζεται. Και ταυτόχρονα, με το νέο μισθολόγιο, το οποίο ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες, θα πάμε σε ένα πιο ορθολογικό τρόπο αμοιβών στο δημόσιο τομέα, που καταργεί σημερινές ανισότητες, που φέρνει τις αποδοχές πιο κοντά σε αυτές του ιδιωτικού τομέα και ταυτοχρόνως ένα μισθολόγιο το οποίο επιβραβεύει την προσπάθεια και την παραγωγικότητα. Δηλαδή όχι ένα τυφλό, οριζόντιο μισθολόγιο, το οποίο ταυτόχρονα είναι και άδικο γιατί ανέχεται παράλογες διαφορές από Υπουργείο σε Υπουργείο, αλλά ένα μισθολόγιο σύγχρονο ανάλογο με αυτό που έχουν άλλες χώρες. Στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα περιγράψουμε με μεγάλη σαφήνεια τον εξορθολογισμό των κοινωνικών δαπανών, την καλύτερη στόχευσή τους, τη δυνατότητα οι σπάνιοι πόροι, οι λίγοι πόροι που υπάρχουν, να μπορούν να πάνε εκεί όπου θα αποδώσουν το περισσότερο και όχι να σκορπίζονται σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες είτε δεν τις έχουν ανάγκη, είτε είναι σαφές ότι το βιωτικό τους επίπεδο δεν δικαιολογεί να στηρίζονται έτσι από το κράτος, όταν άλλοι που έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Θα πάμε σε μια πραγματική αξιολόγηση οργανισμών, υπηρεσιών του Δημοσίου, για να κρατηθούν αυτοί που είναι πραγματικά χρήσιμοι για τον Έλληνα πολίτη. Και όχι επειδή κάποτε δημιουργήθηκαν και επειδή απλώς αναπαράγουν μια λειτουργία χωρίς να αποδίδουν πραγματικό αποτέλεσμα. Θα πάμε σε παρεμβάσεις από την πλευρά των εσόδων, που θα διευρύνουν τη φορολογική βάση, που θα αξιολογούν από την αρχή εξαιρέσεις που υπάρχουν σήμερα στο φορολογικό σύστημα και απαλλαγές, και ταυτόχρονα μια τεράστια προσπάθεια καταπολέμησης φοροδιαφυγής. Θα μπορούσα να σας μιλήσω πάρα πολύ ώρα για το ζήτημα αυτό. Δεν θα το κάνω γιατί νομίζω πως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι ένα από τα πολύ μεγάλα στοιχήματα που έχει αυτή η κυβέρνηση είναι να αποδώσει στον πολίτη αυτό το αίσθημα δικαίου γύρω από το να αισθανθεί ότι οι θυσίες τις οποίες κάνει είναι ισότιμα κατανεμημένες και ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που με τον Α με τον Β τρόπο εξακολουθούν να παραμένουν στο απειρόβλητο. Νομίζω πως δείγματα γραφής έχουμε δείξει και με το πρόγραμμα το οποίο έχουμε εκπονήσει, με τις αλλαγές που κάνουμε, θα φανούν πολύ περισσότερο στους μήνες που έρχονται. Αναπόσπαστο μέρος αυτού του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου είναι και μια προσπάθεια να υπάρξουν νέες επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, στο οποίο έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί και από το οποίο σκοπεύουμε όχι απλώς να έχουμε έσοδα της τάξης των 50 δισεκατομμύρων ευρώ για τα επόμενα χρόνια, ώστε να μπορεί να μειωθεί αυτοτελώς και μόνο από αυτό το έλλειμμα, το χρέος της χώρας, κατά περίπου 20 μονάδες του ΑΕΠ, αλλά κυρίως να δώσουμε νέα πνοή στα λιμάνια μας, στα αεροδρόμια της χώρας, στις υποδομές μας, τις οδικές, τις υποδομές ενέργειας, τηλεπικοινωνιών. Αυτό το μεγάλο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το δύσκολο αυτό το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το σχεδιάζουμε εδώ και καιρό. Σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την πρόσληψη συμβούλων για μία σειρά από συγκεκριμένα μέρη αυτού του προγράμματος. Σύμβουλοι απαραίτητοι βεβαίως για να πάμε στις επόμενες πράξεις. Και αφού υπάρξει ανάλογη συζήτηση, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και πώς ξεκινάμε με συγκεκριμένες εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες θα δώσουν και το δείγμα γραφής για το πώς θέλουμε να πάμε γρήγορα και αποτελεσματικά για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πολύ μεγάλο εργαλείο προς όφελος της ανάπτυξης, προς όφελος της χώρας, προς όφελος των θέσεων εργασίας, των επενδύσεων, αλλά βεβαίως και για τη μείωση του μεγάλου χρέους το οποίο έχουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, αυτά που σε συντομία σας περιέγραψα για το από εδώ και πέρα, δεν είναι υπόθεση απλώς
ενός κυβερνητικού σχηματισμού. Δεν είναι υπόθεση ενός ή δύο υπουργών, δεν είναι καν υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή του κόμματος το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση, είναι υπόθεση της ελληνικής κοινωνίας. Και πρέπει να είναι υπόθεση και όλων των πολιτικών δυνάμεων. Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες μία σειρά από προτάσεις που έγιναν από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τις κοιτάξαμε προσεκτικά. Αξιολογήσαμε ότι παρά το γεγονός ότι αν αύριο το πρωί υλοποιούντας το ακέραιο το αποτέλεσμα θα ήταν μία αύξηση του ελλείμματος στα επίπεδα του 2009, παρόλα αυτά υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο αυτών των προτάσεων συγκεκριμένα επιμέρους ζητήματα τα οποία είτε ήδη έχουμε εντάξει μέσα στον προγραμματισμό μας είτε μπορούμε να εντάξουμε. Και αυτό θα κάνουμε τις επόμενες μέρες και θα καλέσουμε την αξιωματική αντιπολίτευση σε μια συζήτηση για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο γύρω από αυτές τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Προσέξτε, η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει στο ακέραιο της ευθύνης της και θα προχωρήσει, το είπε πολύ καθαρά ο Πρωθυπουργός χτες, θα προχωρήσει στο να υλοποιήσει το πρόγραμμα το οποίο πιστεύει ότι χρειάζεται η χώρα. Ταυτόχρονα όμως, νομίζω πως οι Έλληνες πολίτες ζητούν μια ευρύτερη συμπαράταξη γύρω από αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Γιατί αν είναι να τα καταφέρουμε, και να τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Θα τα καταφέρουμε πείθοντας τους Έλληνες πολίτες, αποφεύγοντας τις σιρήνες της ευκολίας και των ψεύτικων υποσχέσεων για τις οποίες νομίζω έχει πλέον αποκτήσει πολύ καθαρή εικόνα. Θα πούμε αλήθειες, ακόμα και αν είναι δύσκολες, και αυτό κάνουμε εμείς, και θα προχωρήσουμε μπροστά. Δεν έχω απολύτως καμία αμφιβολία ότι όπως πέρυσι η χώρα στάθηκε στα πόδια της, έχοντας φτάσει στο χείλος του γκρεμού και έχοντας διακινδυνεύσει ανεπανόρθωτο κακό, έτσι και τώρα, σε αυτή την πάλι κρίσιμη συγκυρία, θα συνεχίσει να πορεύεται όρθια, κάνοντας τις σωστές επιλογές, ακόμα και αν είναι δύσκολες, και προχωρώντας μπροστά, πείθοντας τους Έλληνες πολίτες, όχι ότι απλώς αυτός είναι ένας μονόδρομος, γιατί έτσι μας λένε, αλλά γιατί αυτός είναι ο δρόμος ο οποίος οδηγεί σε μεγαλύτερο πλούτο για τη χώρα, σε πλούτο ο οποίος διανέμεται πιο δίκαια, σε νέες θέσεις εργασίας, σε επενδύσεις και εν τέλει σε μια Ελλάδα καλύτερη, η οποία δίνει προοπτική στους νέους ανθρώπους. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε. Δεν το κάνουμε πάντα στην εντέλεια, αλλά είναι μια προσπάθεια ένα χρόνο μετά την έναρξη της οποίας μπορούμε να πούμε ότι έχει δώσει δείγματα γραφής και είναι μια προσπάθεια που εμείς τουλάχιστον δεν πρόκειται να καταλήψουμε. Ευχαριστώ πολύ.